Η κυρία Ιακώβου, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι η κόρη σας εκεί, στο... Ναι, ναι, είναι στο ξενοδοχείο. Από πού επέστρεψε? Επέστρεψε από Βαρκελόνη, όπου βρισκόταν για πρόγραμμα Εράσμους από τον Ιανουάριο. Μάλιστα. Έχετε, λογικό είναι να μπει σε καραντίνα, έτσι δεν είναι, όταν έρχεται από μια χώρα στην οποία είναι, κύριε, υπάρχει έξαρση. Μάλιστα. Έχετε κάποια άλλη στάση, βέβαια, να την ακούσουμε. Ναι, εμείς δεν είχαμε θέμα για την καραντίνα, αν αυτό έπρεπε να γίνει. Το θέμα είναι οι συνθήκες και το πότε ενημερώθηκαν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Ενημερώθηκαν αφού μπήκαν μέσα στο αεροπλάνο ότι θα μπουν σε καραντίνα. Ναι. Έφτασαν στο αεροδρόμιο, ναι, στο Βενιζέλος, χωρίς να ξέρουν τίποτα άλλο. Κατέβηκαν με συνοδεία της αστυνομίας. Ναι. Κανένας δεν υπήρχε για να κάνει την παραμικρή ενημέρωση. Οδηγήθηκαν στα πούλμαν ως πρόβατα. Περίμεναν τόσο 1 με 2 ώρες στο πούλμαν στο αεροδρόμιο, κλεισμένοι μέσα στο πούλμαν, χωρίς δικαίωμα σε νερό και τουαλέτα. Ναι. Περίμεναν άλλες 2 ώρες έξω από το ξενοδοχείο, έγκλειστοι στο πούλμαν, χωρίς να έχουν ενημερωθεί από πριν, χωρίς κανείς να τους πει πού πάνε. Mm-hmm. Βρίσκονταν δηλαδή σε ένα πούλμαν στο οποίο δεν ήξεραν πού πάνε. Δεν είχαν ουδέ μία ενημέρωση. Πόσα άτομα ήταν καταλαβαίνετε, στο πούλμαν, κυρία Ιακώβου, πόσα άτομα ήταν? Νομίζω 30 σε κάθε πούλμαν. Με συγχωρείτε, 30. Νομίζω 30 σε κάθε πούλμαν, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη. Τώρα προφανώς μέσω των κινητών τηλεφώνων και της τεχνολογίας επικοινωνείτε με την κόρη σας. Τι σας λέει, πού βρίσκεται, πώς είναι η κατάσταση στο ξενοδοχείο που είναι? Το θέμα δεν είναι πώς είναι, είναι και οι συνθήκες, κυρία, που γίνανε. Για τις όταν συνθήκες μιλάω, έξω, ναι, ναι, έξω από το ξενοδοχείο λοιπόν εχθές υπήρχε ο κύριος Παπαγεωργίου της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος απαξίωνε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση στους ανθρώπους. Μέσα στο πούλμαν υπήρχαν άνθρωποι που πάθανε και κρίση πανικού μέσα σε όλο αυτό το οργουελικό τοπίο που είχε στηθεί. Mm. Η αστυνομία απαγόρευε, άνθρωποι ζήτησαν να πάνε στην τουαλέτα, τους απαγόρευαν να βγουν να πάνε στην τουαλέτα. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση ήταν στοιχειωδώς απάνθρωπη. Δεν είναι το ότι κλείνονται σε καραντίνα, είναι οι συνθήκες που έγινε όλη αυτή η μεταφορά και όλο αυτό. Και ο κύριος Παπαγιωργίου... Δεν διαφωνείτε, κυρία Ιακώβου, με το γεγονός ότι πρέπει κάποιοι να πάνε στην καραντίνα, αλλά έχετε τις ενστάσεις τις οποίες μας περιγράψατε. Διαφωνώ απόλυτα με τον τρόπο που έγινε αυτό, αυτό χωρίς, ναι, οι ίδιοι άνθρωποι να παίρνουν απαντήσεις και ενημέρωση. Μάλιστα, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα σε νερό και τουαλέτα για τόσες ώρες. Αλίμονο, αυτά δεν μπορεί να τα αφαιρέσει κανείς από κανέναν και σε αυτό βεβαίως θα συνηγορήσουμε και εμείς, να μας ακούνε οι αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα να μην επαναληφθούν. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την καλοσύνη να μιλήσετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.